Την καλημέρα να πούμε στην Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Δώρα Βιέρη στη γραμμή μας. Καλημέρα, κυρία Βιέρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή μεγάλη εβδομάδα, καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Κύριε σε όλες και όλους. Που είμαστε μια ανάσα, κυρία Βιέρη, και δυστυχώς από τη μία ο καιρός. Απ' την άλλη, οι δυσκολίες στην ακρίβεια, στις κυρώσεις. Οι λογαριασμοί φτάνουν, έχουν έρθει του νερού προχθές και βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Και εκεί ανατιμήσει. Βλέπω του ρεύματο απλησίαστη. Δεν τολμώ να ανοίξω τι φωτογραφίε. Είναι φυσικό επακόλουθο και όχι λογικό, γιατί είναι παράλογο όλο αυτό που ζούμε, να έρθουν και αυξήσει στι τιμέ του νερού, γιατί αυξάνεται και το κόστο για τι δημοτικέ επιχειρήσει και είναι και ένα ζήτημα αυτό. Και πώ θα ανταποκριθούν. Είναι και εβδομάδα πληρωμών, βέβαια, στου πληρωμέ έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Τα 200 τα μικρά επιδόματα είναι μικρέ ασπιρίνε. Δεν ξέρω αν μπορούν να αποσβέσουν. Τι λέτε στην αντιπολίτευση, γιατί το τελευταίο τριήμερο ασχοληθήκαμε πάρα πολύ μαζί σα λόγω του συνεδρίου. Το οποίο νομίζω ότι δεν διατυπώνεται μόνο από τα δικά μου χείλη πρώτη φορά, ότι είναι ασπιρίνε για μια πολύ πολύ σοβαρή ασθένεια και είναι μια ασθένεια που την έχει προκαλέσει η πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά η αμονή του κ. Μητσοτάκη, αυτό το μείγμα που ακολουθεί και ακόμα και αυτές τις ώρες που μιλάμε, κ. Μητσοτάκης περιμένει υποτίθεται τις ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για να λάβει μέτρα και για τα θέματα της ενέργειας. Δεν ξέρουμε τι περιμένει. Πάντως ο κόσμος δεν αντέχει να περιμένει άλλο. Γιατί κάθε εβδομάδα που περνά είναι και πιο σκληρή και πιο δύσκολη από την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί έχουν μαζευτεί οφειλές, υποχρεώσεις, χρέη, τα οποία αδυνατεί η οικογένεια, η μέση ελληνική οικογένεια να ανταποκριθεί σε αυτά, γιατί δεν έχει χρήματα. Εξαϊλώνει το μισθό την τρίτη εβδομάδα. Δεν μιλάμε ότι με το που παίρνεις τα χρήματα είσαι αναγκασμένος. Νομίζω την τρίτη μέρα με τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Τις τρεις πρώτες μέρες έχουμε πληρώσει όλοι και μετά αρχίζουμε και κόβουμε και κόβουμε και κόβουμε. Σε αυτήν την κατάσταση, την τόσο δύσκολη, οικονομικά, κοινωνικά, εμπόλεμη και συνεχίζεται και χρονιάζουσα μορφή παίρνει. Επιτρέψτε, κύριε Τακίδη, ναι. Να προσθέσει σε όλο αυτό και ακόμα τις συνέπειές του στο πορτοφόλι και στην τσέπη μας δεν τις έχουμε δει. Τώρα ακόμα ζούμε τις συνέπειες και τα απόνερα των επιλογών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτό το λέτε όλοι και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω πού θα φτάσουν όλα αυτά. Δηλαδή τι έπεται. Όχι μόνο θα είναι στον κύβο, θα είναι πολύ δύσκολα και ειδικά όταν βλέπουμε ότι η κρίση, η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία εξαιτίας της ρωσικής εισβολής φαίνεται να βγαίνει από τη στενοπό, ότι είμαστε ακόμα και σε μια εκκρεμότητα και σε ένα σαφές τοπίο και σε σχέση με τον πόλεμο. Και είναι και μια συνθήκη που δεν μπορείς να την προβλέψεις. Ακριβώς επειδή έχουμε να κάνουμε αυτό, ο κ. Μητσοτάκης έπρεπε τουλάχιστον να έχει λάβει τις πρόνοιες να εφαρμόσει πολιτικές που έχουν να κάνουν με μέτρα και συνταγές που μπορούν να ακολουθηθούν από μια εθνική κυβέρνηση. Όπως έκαναν άλλες εθνικές κυβερνήσεις και κράτη και ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ισπανία, για παράδειγμα. Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή αντιμετώπιση θα υπάρχει στο θέμα της ακρίβειας και της ενέργειας? Περιμένει η κυβέρνηση και λέει ότι αν δεν έρθει θα πρέπει να προβούμε εμείς σε μεγάλες απορροφήσεις αυτών των ανατιμήσεων, δηλαδή πάλι τις επιδημοτικές πολιτικές. Είναι μια απάντηση που δεν μπορώ να σας τη δώσω εγώ, νομίζω δεν μπορώ να σας τη δώσει και κανείς άλλος. Και ακριβώς επειδή είναι μια απάντηση στην οποία δεν μπορείς να περιμένεις και να προσδοκάς, γι' αυτό υπάρχουν και τα κυρίαρχα κράτη-μέλη να κοιτάνε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των λαών τους. Αλλιώς δεν θα έχει νόημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα υπάρχει και μεγάλο κύμα δυσπιστίας που ήδη υπάρχει, θα ενισχυθεί αυτό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο λόγο ύπαρξής της. Μάλιστα. Αν η ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείται δεν είναι ακριβώς για να προστατεύει τους λαούς, τους απλούς καθημερινούς ανθρώπους, αλλά να προστατεύει μόνο τις τράπεζες και τα συστήματά τους, τότε το κύμα της δυσπιστίας και της κακυποψίας και της άρνησης προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα θα διωγγώνεται, κύριε Τσακίρη. Και θα δούμε καταστάσεις τύπου Μεγάλης Βρετανίας και αποσχιστικών τάσεων απέναντι στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το βλέπετε από τη Γαλλία, άρα, γιατί ξεκίνησε μια κουβέντα. Ναι. Και συγγνώμη, σε διακόπτω παρακαλώ. Το βλέπετε αυτήν την τάση να... Επειδή έχει ξεκινήσει αυτή η οψήθρος και η κουβέντα για την Γαλλία, αν θα έφευγε από κάποια τέτοια συμμαχία ευρωπαϊκή, αλλά γιατί θα γίνει και στις εκλογές εκεί. Πώς βλέπετε ο ευρωσκεπτικισμός δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν τον ανακαλύψαμε σήμερα εμείς ως έννοια και ως κατάσταση και πραγματικότητα τη Μεγάλη Δευτέρα του 2022. Είναι κάτι που έρχεται...
από τα, έρχεται και διωγγώνεται καθημερινά και βλέπουμε και πώς εκδηλώθηκε και πολιτικά με το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας ή πώς έχουμε τώρα το παράδειγμα της Γαλλίας, το οποίο και εσείς ορθώς φέρνετε στη συζήτηση, και αυτό αποτυπώνεται και στην δεύτερη θέση που κατέλαβε η κυρία Λεπέν στις γαλλικές εκλογές και τις αξιώσεις με τις οποίες κατέρχεται στον επόμενο γύρο, τον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, χτυπώντας ακόμα και την προεδρία, τη γαλλική προεδρία. Γιατί βλέπω τα ποσοστά να είναι πολύ κοντά. Πώς εξηγείτε την άνοδο της ακροδεξιάς? Γιατί σε αυτή την περίπτωση, και να πάμε και στο συνέδριο μετά, κύριε, επιτρέψτε μου, κύριε Αυγέρη, αυτή την περίοδο με τέτοια ακρίβεια, με τέτοια δυσκολία, δεν θα έπρεπε να ανεβαίνουν τα κόμματα της αριστεράς? Σε σχέση με τη Γαλλία, νομίζω ότι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς του κυρίου Μαλανσόλ βγήκε ενισχυμένο συγκριτικά με τις προηγούμενες εκλογές του 2017. Βέβαια, είναι ένα άλλο ζήτημα και πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι και οι αιτίες για τις οποίες η αριστερά δεν κατάφερε να είναι αυτή στο δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών, γιατί υπήρχαν και η πολυδιάσπαση, και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Πάντως μπορώ να πω ότι στη Γαλλία η αριστερά ήταν ενισχυμένη, και το πιο ενθαρρυντικό είναι ότι παρά την αποχή, την πολύ μεγάλη αποχή, το δυναμικό κομμάτι της νεολαίας ψήφισε και εμπιστεύτηκε το κόμμα της αριστεράς. Γι' αυτό έφτασε και στο 20% κύριο Μελανσόν. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Η πολυδιάσπαση της αριστεράς, πιστεύετε ότι είναι το τροχοπέδι? Η πολυδιάσπαση της αριστεράς ήταν πάντα ένα φαινόμενο και μια κατάσταση που εκπροσωπούσε και την αριστερά, και αυτό ήταν και πάντα το ζήτημα, το πώς θα καταφέρει η αριστερά να ενωθεί για να διεκδικήσει με αξιώσει την εξουσία. Τα κατάφερε στο πρόσωπο, στην εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ και το 2015 και πριν, και το καταφέρνει και τώρα. Και έτσι ερμηνεύεται και όλο αυτός ο έντονος διάλογος και οι πολλές φωνές και οι τάσεις, που μπορεί στους έξω να φαντάζει ως κάτι παράτερο. Αλλά αυτό είναι και η ουσία και το DNA της αριστεράς. Ο διάλογος, η αναμέτρηση και η πολυφωνία. Αλλά η πολυφωνία και στο τέλος η ενότητα. Άρα μην τους παραξενεύει κάποιους για το ότι υπάρχει αυτή η έντονη συζήτηση σε ένα αριστερό πολύ τασικό δημοκρατικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η βασική φράση, νομίζω, του συνεδρίου ήταν βαρβαρότητα ή σοσιαλισμός. Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και πώς υπόθηκε από συναδέλφους δημοσιογράφους, και πήραμε διευκρινήσεις και από τον κύριο Τσίπρα μέσω του tweet που έκανε. Εντάξει, νομίζω αυτή η φράση, την οποία θέλουν κάποιοι να την έχουν ως αποκλειστική τους κληρονομιά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιονδήποτε θεωρεί ότι εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και τις ανάγκες της. Και τις ανάγκες και την ανάγκη να υπάρχει απάντηση σε μια βαρβαρότητα, για παράδειγμα, όπως είναι αυτή που τη βιώνουμε και τη ζούμε με την κυβέρνηση, την νεοδεξιά, νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ναι. Βλέπουμε άρα ότι μπορεί να τη χρησιμοποιεί οποιοδήποτε απλός άνθρωπος, οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται να πάρει την εξουσιοδότηση ή την άδεια από κανέναν άλλον για να τη χρησιμοποιεί, όταν η διεκδίκησή του είναι ακριβώς να απαλλαγεί από αυτή τη σκληρή ζωή και από αυτή τη σκληρή πραγματικότητα, για να αποκτήσει νόημα η ζωή και όνειρα. Διαφορετικά θα μείνουμε μόνο στο να αντιπαρατηθέμεθα ποιος δικαιούται να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, και θα χάνουμε την ουσία της καθημερινής μάχης, που είναι να βγούμε από αυτή την κατάσταση, που είναι η βαρβαρότητα. Θέλω μια ερώτηση σχετικά με τις εκλογές, γιατί πέρασε η πρόταση να εκλέγεται ο πρόεδρος αλλά και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής από τη βάση. Θέλω και την άποψή σας, κυρία Αυγέρη, αλλά και είναι και επικρατούσα άποψη, το 75% περίπου. Και εδώ να σημειώσω ότι αποχώρησαν και τα μέλη της λεγόμενης ομπρέλας, αυτής της εσωκομματικής, ας το πω, αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρχαν έτσι και λίγο εντάσεις. Δεν αποχώρησαν, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. Δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Συμμετείχαν όλοι σε αυτή τη διαδικασία, μέχρι που τελικά αποφασίστηκε από το σώμα του συνεδρίου, όσο είχε μείνει, γιατί ξέρετε, μετά τις 5 πάρα πολλοί κόσμοι αναχώρησε για την επαρχία, για την περιφέρεια, γιατί δεν ήταν τετραήμερες εργασίες, ήταν επιβαρυντικές και για τα οικονομικά και για το χρόνο των ανθρώπων, αλλά ήταν εκεί μέχρι αργά το μεσημέρι της Κυριακής και έπρεπε να αποχωρήσει μεγάλη πλειοψηφία. Ωστόσο, αποφασίστηκε, πέρα από αυτό που αποφασίστηκε δια της κάλπης πριν από 2 μέρες, να εκλέγεται από τα μέλη
μέλη και ο πρόεδρος και η κεντρική επιτροπή του κόμματος, θα μετατεθεί για τις 15 του Μάη και η κάλπη για όλες τις καταστατικές αλλαγές. Είναι ένα... Το συνέδριο παραμένει ανοιχτό σε σχέση με αυτό, που πρέπει και αυτό να επικυρωθεί, αλλά πρέπει να κρατάμε τη μεγάλη εικόνα, κύριε Τσακίρη, έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε στην εναρκτήρια ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, σε ένα κατάμεστο στάδιο, σας λέω, παρουσία ανθρώπων που ήρθαν από κάθε γωνιά της χώρας, μέσα σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες και τις δυσκολίες, καθημερινοί απλοί άνθρωποι είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς για να σηματοδοτήσουν με την παρουσία τους εκεί, και τα απλά μέλη και τα στελέχη και πολύ περισσότερο ο πρόεδρος, την αφετηρία, το έναυσμα για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει τη νέα αρχή στην πατρίδα. Και ειλικρινά, πιστέψτε με, το σύστημα θορυβήθηκε και φοβήθηκε πάρα πολύ. Και θα δώσει τα εικόνα, για λέτε, να ανακόψει. Ήταν, είχε πολύ κόσμο προφανώς και βλέπω και πολλές φωτογραφίες. Ναι. Ακριβώς, και το σύστημα φοβήθηκε, θορυβήθηκε, θα δώσει τα ρέστα του, ακριβώς γιατί ξέρει ότι η ελπίδα μπορεί να ξανάρθει με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και με τον Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Κακά τα ψέματα, αυτό έχει με το οποίο να μετριέται ένα σύστημα πάρα πολύ σκληρό. Με αυτό έχουν να κάνουν τα πετσοταϊσμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα προσπαθήσουν με κάθε τρόπο και με κάθε μέθοδο και μεθόδευση να θολώσουν αυτή την εικόνα. Η εικόνα όμως δεν θολώνει. Αυτό που ζήσαμε όλες αυτές τις 4 μέρες στο συνέδριο είναι κάτι μοναδικό, αλλά πιστέψτε με, κάτι μοναδικό θα είναι και η διαδικασία μέχρι να πάμε και στην κάλπη στις 15 Μαΐου, μάλλον να έρθουν όλα τα μέλη από τη βάση να ψηφίσουν τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και τα μέλη της κεντρικής επιτροπής. Άρα τελικά πέρασε, 2 κάλπες θα δούμε 15 του Μάη. Θα είναι για πρόεδρο και για κεντρική επιτροπή και θα είναι και η κάλπη για τα μέλη που ήταν παρόντα στο συνέδριο για τις καταστατικές αλλαγές, κύριε Τσακίρη. Μάλιστα. Πρόσκληση όμως και άνοιγμα και σε άλλες πολιτικές δυνάμεις στο κοινά. Να πω ότι όλοι καταλαβαίνουμε, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος, έτσι, υπάρχει πεδίο προγραμματικής συμφωνίας για να μπορεί να συνεργαστείτε. Τι θα γίνει με το κοινά, πιστεύετε ότι εσείς και το κοινά θα μπορέσετε να κυβερνήσετε? Πεδίο συνεργασίας υπάρχει με όλους οι οποίοι βλέπουν τους εαυτούς τους σε αυτό που σας λέω εγώ, ως παράγοντες επίλυσης και εξόδου του κόσμου, της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας από την βαρβαρότητα στην οποία μας έχει επιβάλει να ζούμε το καθεστώς της νεοδεξιάς του Μητσοτάκη. Άρα είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Ανοιχτή πρόσκληση και διαρκής πρόσκληση. Και όποιος βλέπει τον εαυτό του μέσα σε αυτό το περιβάλλον που σας περιέγραψα, καλώς να ορίσει. Χωρίς όρους, προϋποθέσεις και αστερίσκους. Αλλά όπως δεν βάζουμε εμείς όρους, προϋποθέσεις και αστερίσκους, έτσι δεν πρέπει να βάζουν και οι άλλοι. Και επίσης υπάρχει κάτι πολύ ξεκάθαρο, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έναν ηγέτη, έναν αρχηγό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι αυτός που και δοκιμάστηκε ως πρωθυπουργός της ανάταξης ελληνικής κοινωνίας το 2015-2019, είναι ένας αδιαφυσβήτητος ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ από το 2019 μέχρι σήμερα, αλλά και στο μετά, το 15 Μαΐου του 2022, άρα χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις για την επόμενη μέρα της εκλογικής αναμέτρησης, με απλή αναλογική, να γίνει μια προοδευτική συμμαχία σε αυτή τη λογική που σας περιέγραψα. Μια προοδευτική κυβέρνηση, λέτε. Με κορμό και με πρώτη δύναμη ισχυρή, εγώ σας λέω, και με ισχυρή πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Ακούσαμε για το πρόγραμμα των 100 πρώτων ημερών. Αυτές οι δηλώσεις συνήθως γίνονται λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο? Είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό χρόνο. Έτσι μας χωρίζει με βάση το κοινοβουλευτικά, αυτό που προβλέπεται από το Σύνταγμα ως τέλος της κυβερνητικής θητείας, που είναι το καλοκαίρι του 2023, άρα θεωρητικά έχουμε μπει σε προεκλογικό χρόνο. Άρα κινούμαστε σε ρυθμό εκλογών. Πιστεύετε θα γίνουν πιο μπροστά οι εκλογές? Εγώ πιστεύω ότι ακριβώς επειδή κάθε μέρα που περνάει είναι η μέρα ήττας
και χειρότερης ήττας από την προηγούμενη μέρα για τον κύριο Μητσοτάκη, θα αναγκαστεί να προσφύγει στις εκλογές ακριβώς για να αποφύγει την συντριβή του. Και να σας πω κάτι, αυτό είναι καλό, γιατί δεν μας ενδιαφέρει να αποφύγει ο κύριος Μητσοτάκης στην συντριβή του. Το ζήτημα είναι να αποφύγουμε την κάθε μέρα ήττας της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας. Κάθε μέρα ήττας του κυρίου Μητσοτάκη είναι και μια ημέρα ήττας για την ελληνική πραγματικότητα. Άρα όσο το συντομότερο δυνατό φύγει, τόσο καλύτερο για τον ίδιο, αλλά πολύ περισσότερο, τόσο καλύτερο ή λιγότερο χειρότερο για τον τόπο. Γιατί οι πληγές που έχουν προκληθεί και τα τραύματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επουλωθούν. Και αυτό ακριβώς, αυτό στοχεύει και αυτή η πρόταση των 5 συν 1 σημείων που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, το εξήγησε κιόλας, ότι αυτό δεν είναι πορεία προς το σοσιαλισμό, είναι πορεία επούλωσης των πληγών της οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας. Άρα είναι οι πρώτες μέρημνες που πρέπει να λυθούν και οι πρώτες πρόνοιες. Μάλιστα. Θα πρέπει επομένως να βάλουμε αυτό ως προτεραιότητα, να σταθεροποιηθεί ο ασθενής, και μετά πραγματικά να παλέψουμε για αυτά που είχαμε αρχίσει να χτίζουμε την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με πολύ κόπο και με πολύ μόχθο, αλλά δυστυχώς ανακόπηκε από την διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Κυρία Βιέρη, είδαμε και τον κύριο Ζάεφ στο συνέδριο και έχω πάρα πολλά μηνύματα τώρα στο Viber σχετικά με τη Μακεδονία, τη Βόρεια Μακεδονία. Ακόμη είναι συζήτηση για το όνομα. Νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη και μια αρκετά έτσι μερίδα κόσμου δεν θέλει να το αποδεχτεί, δεν συμφωνεί, διαφωνεί. Κατανοητό. Στο ξέρετε συνέδριο ότι είδαμε τον κύριο Ζάεφ, αυτό είναι και ένα μήνυμα βέβαια σχετικά με την άποψη της κυβέρνησης, μένει σίγουρη στη συμφωνία των πρεσπών. Αν δεν το πίστευε η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα το έπρατε. Δεν κρύβεται από την πραγματικότητα. Αυτή είναι. Είναι μια πραγματικότητα δύσκολη, σκληρή για πολλούς. Και όχι μόνο για, ξέρετε, για πολίτες της Μακεδονίας, κάθε γωνιάς της Μακεδονίας που δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, αλλά ακόμα και για Μακεδόνες που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν δύσκολο να το αποδεχτούν, ακόμη να το αποδεχθούν. Αλλά στην πολιτική δεν πρέπει να κρύβεσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας πήραν μια πρωτοβουλία, την έφεραν σε πέρας γνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει πολιτικό κόστος, αλλά προτίμησαν να βάλουν πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν για αυτήν μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και ότι προνόησε γι' αυτό ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά, και πρέπει επίσης να το πιστώσουμε αυτόν και στο πρώην πρόεδρο, υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Κοτσιά, ότι αυτό θα εξασφάλιζε, θα διασφάλιζε πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. Και τώρα αυτό φαίνεται, κύριε Τσακίρη. Δύσκολο, σκληρό, επώδυνο, πολιτικά επιζήμιο για τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ ξεκάθαρο από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος δεν κρύφτηκε και ούτε κρύβεται πίσω από περικεφαλές, όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης προεκλογικά, και τώρα μην τον είδατε τον Παντελή. Μα και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω ότι συμφωνεί με τη συμφωνία των Πρεσπών, πέρα από ένα-δύο σημεία που έχει κάποιες ενστάσεις. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, αν κάποιον πρέπει να αμεθούν οι πολίτες, οι Μακεδόνες και οι συμπατριώτες, είναι ένα ψεύτη πρωθυπουργό, ένα ψεύτη τότε και απατεώνα αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έβαλε, όχι γιατί είναι τιμητική, ξέρετε, η στολή, η ενδυμασία του Μακεδόνα, αλλά έβαλε την περικεφαλαία δίθεν του Μακεδονομάχου, επένδυσε στην ακροδεξιά για να γίνει κυβέρνηση λέγοντας ότι ο Τσίπρας ξεπουλά τη Μακεδονία για τις συντάξεις, και τι έκανε τώρα ο κύριος Μητσοτάκης, και ξεπούλησε αυτό που υποσχέθηκε στους ανθρώπους, και τι έκανε επίσης, ξεπούλησε και τις συντάξεις. Αλλά και την εθνική αξιοπρέπεια εμείς θα επαναφέρουμε, και τη 13η σύνταξη που την έκοψε ο κύριος Μητσοτάκης για να δώσει τα δις πρίκα στον ιδιωτικοποιημένο ΕΦΚΑ. Σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Επίσης, εύχομαι σε όλους υγεία και καλό Πάσχα. Καλημέρα σας, κυρία Βιέρη. Η κυρία Δώρα Βιέρη, βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.